Δυναμική επανεμφάνιση έκανε η Έλενα Κορδολέμη. Η αθλήτρια του φθιωτικού ομίλου αντισφαίρησης αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία των νέων γυναικών. Στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, η λαμιώτισσα τενίστρια επικράτησε τις Ανδρομάχης Μπακογιάννη με 6-0 και 7-5. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντική γιατί προέρχομαι από δύο σοβαρούς τραυματισμούς στον αστραγαλό μου και νομίζω ότι τη συγκεκριμένη νίκη τη χάρηκα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα ψυχολογικά περισσότερο να ξεπεράσεις αυτούς τους τραυματισμούς? Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι να κάνεις το comeback από ένα τραυματισμό και θέλει και τρομερή αυτοπεποίθηση όσο και πριν, τόσο και κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι στο τένις είναι δύσκολο γιατί η ψυχολογία σου αλλάζει σημαντικά. Ήταν ένα δυναμικό comeback. Τι να περιμένουμε στη συνέχεια? Στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά πρώτα με το πόδι μου και γενικά πιστεύω ότι σίγουρα περιμένω μεγαλύτερες νίκες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξή της σε κάθε βήμα μου. Μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό μου που χάρη σε αυτού μπόρεσα και έπαιξα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως και μπορώ και συνεχίζω και παίζω τένις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Μιχάλη Ζήκα, γιατί με τη σκληρή δουλειά που κάναμε κατάφερα να είμαι σε αυτό το επίπεδο, τον γυμναστή μου κύριο Κώστα Κουραβάνα, τον όμιλο φυσικά και το διοικητικό συμβούλιο, τον κύριο Μιχάλη Μαλάμο και κάποιους προπονητές οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή μου την προσπάθεια εκτός Λαμίας.